τρία χρόνια ήμουνα στη θέση σαν επισκέπτης και εγώ σε μία παρουσίαση. Μια πελάτησά μου που είχε έρθει για το αυγενικό στο ιατρείο μου με κάλεσε, έλα πάμε να ακούσουμε κάτι. Κάπου γίνεται σε ένα ξενοδοχείο μια παρουσίαση. Εκεί ήρθα σε πρώτη φορά σε επαφή με το θαυμαστό κόσμο του βιοσυντονισμού και το λέω θαυμαστό γιατί όσο σκαλίζουμε ιατρικά βλέπουμε απίθανα πράγματα να μας συμβαίνουν κάθε μέρα και κάθε μέρα εκπλησόμεθα. Και εμείς οι γιατροί είμαστε περίεργοι. Αν δεν το δούμε να συμβαίνει, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν κάνει θαύματα. Είναι συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο μας βοηθάει και στην κλασική ιατρική. Είναι ένα σύνδεσμος ο βιοσυντονισμός ή μπορεί μερικές φορές να λειτουργήσει και από μόνο του. Θα το δούμε παρακάτω. Ας ξεκινήσω όμως το θέμα μου για να μετά για τα παράσιτα και να περάσω μετά να σας μιλήσω για τον βιοσυντονισμό σαν μέθοδο διάγνωσης και αντιμετώπισης των πραγμάτων. Παράσιτα. Πόσο συχνά λέτε να είναι? Πολύ συχνά. Υπάρχει άνθρωπος καθαρός από αυτά? Όχι, και δεν υπάρχει. Τι είναι τα στοιχεία της επιδημιολογίας? 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Είναι 7-9, ο πλανήτης πόσο έχει? Έχουμε 6,5 πόσο έχει και στο 50 θα πάει και όσο λένε 9 δισεκατομμύρια. Οι παρασιτικές νόσεις λοιπόν και λοιμώξεις εμφανίζονται ιδίως στις τροπικές χώρες. Όμως τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια υπάρχει κύμα μετανάστευσης. Έντονο κύμα μετανάστευσης. Οι συνέπειες είναι να αυξηθούν οι λοιμώξεις από παράσιτα, πολλά από τα οποία ήταν άγνωστα στην πατρίδα μας μέχρι τώρα. Στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα, είναι στοιχεία επιδημιολογίας στατιστικά εξεργασμένα αυτά, έτσι, επιβεβαιωμένα. Είναι μολυσμένο σε ένα στους τρεις ανθρώπους. Κάθε χρόνο οι μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες αφαιρούν 15 με 16 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Είναι τα παράσιτα. Στη βιολογία, εμείς έτσι έχουμε μάθει να διαβάζουμε, λέει είναι ο οργανισμός, ο ζωικός φυτικός που ζει και αναπτύσσεται μαζί και σε βάρος άλλου οργανισμού που χαρακτηρίζεται ξενιστής. Ξενιστής είμαστε εμείς, το παράσιτο, το ανθρώπινο σώμα ή το σώμα του σκύλου, του ζώου, του οικιακού μας κτλ. Από το οποίο το παράσιτο τρέφεται με τις απαραίτητες τροφικές ουσίες. Τα παράσιτα που ζουν εξωτερικά του ξενιστή, όπως για παράδειγμα τα τσιμπούρια, ονομάζονται έξω παράσιτα, ενώ εκείνα που ζουν μέσα στο ξενιστή, όπως οι ταινίες μέσα στο έντερο, ονομάζονται ενδοπαράσιτα. Ανάλογα με το είδος του ξενιστή που ζουν, είναι ή σε ζώο ή σε φυτά τα παράσιτα. Τα παράσιτα από βιολογική άποψη διακρίνονται σε μονοξενικά, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους παραμένουν σε ένα ξενιστή, και σε πολυξενικά, όταν στη διάρκεια της ζωής τους εναλλάσσουν ξενιστές. Ένα παράσιτο που ζει στο σκύλο μπορεί με τον συγχρονισμό που θα γίνει με τον άνθρωπο να περάσει και στον άνθρωπο. Επίσης, επιφέρουν μια σειρά από επιπτώσεις που μπορεί να είναι η ελάχιστη πρόκληση βλάβης στο ξενιστή, που συνεχίζει να ζει και να αναπαράγεται φυσιολογικά, οι ταινίες, τα γνωστά σκουλίκια, που καταχρηστικά λέγονται αυλαβή, σε αντιδιαστολή όμως, όταν υπάρχουν παράσιτα που μπορούν να επιφέρουν το θάνατο του ξενιστή, όπως το παράσιτο της ευδονοσίας, που λέγονται επιβλαβή ή επικίνδυνο. Και η ονοματολογία της κάθε λίμωξης από αυτό ονομάζεται παρασίτωση. Αυτοί είναι οι ορισμοί. Διακρίνονται σε πρωτόζωα και μετάζωα. Πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που έχουν τη δομή των κυττάρων μεγαλοοργανισμών. Πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται από ζωηρή κίνηση στο μικροσκόπιο, όπως η αμοιβάδα και το τοξόπλασμα, ενώ τα μετάζωα είναι πολυκύτταροι οργανισμοί με σαφή κυτταρική διαφοροποίηση, σχήμα και μέγεθος, όπως τα παράσιτα ιατρικού ενδιαφέροντος, ο εχινόκοκος και η ασκαρίδα, το σκουλί και ασκαρίδα. Εδώ είναι η βιβλιογραφία όπου σας έδωσα τους ορισμούς. Αμοιβάδα, ασκαρίδα, δέστε μέγεθος, ταινία. Αντέχετε βίντεο που θα σας δείξω σε λίγο. Όχι. Ο εγινόκοπος, το τοξόπλασμα και πολλά άλλα. Τρόπι μετάδοση. Μολυσμένα τρόφιμα και νερό. Δάγκωμα εντόμου. Σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο χωρίς μεταποφύλαξη. Καταλαβαίνουμε.
Τα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως έχετε παράσταση στον οργανισμό μας, χωρίς να είναι απαραίτητα ότι οφείλεται σε παράσταση, αλλά έρχεται ο άλλος και ανάμεσα στο ιστορικό στο οποίο, του οποίου παίρνουμε, μας λέει έχω και αυτό και εκείνο και εκείνο. Και αρχίζει η βιοσυντονιστική διάγνωση και βλέπουμε ότι μας χτυπάει και ένα παράσιτο, μια ασκαρίδα. Μπορεί να έχετε ανεξήγητη δυσκυλιότητα, διάρρεια, αέρια, άλλα συμπτώματα της νόσου του ευερέτους του εντέρου. Να έχετε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό και να έχετε ένα επεισόδιο διάρρειας που δεν δώσετε σημασία, ήρθατε πίσω, γίνατε καλά, δεν συνεχίζω τη ζωή μου. Να είχατε πάθει κάποια μορφή τροφική δηλητηρίαση, να το είπατε εσείς τροφική δηλητηρίαση, με το επεισόδιο διάρρειας ή ερωτών, και έκτοτε η πέψη σας να μην είναι ίδια. Να έχετε πρόβλημα με τον ύπνο ή να ξυπνάτε πολλές φορές τη διάρκεια της νύχτας. Αν εξήγητε δερματικοί ερεθισμοί, κνίδωση, ροδόκους, ακμή, έξεμα. Ή να τρίζει τα δόντια στον ύπνο. Περίεργα, είναι κοινά συμπτώματα, τα οποία όμως κανείς δεν πάει το μυαλό του ότι μπορεί να φέρει σε μια παρασύτωση. Εμείς τα βλέπουμε στην εξέταση. Πόνο στους μυς και τις αρθρώσεις. Μα πόσες φορές δεν έχουμε κάνει θεραπεία εμείς, φυσίατροι, φυσιοθεραπευτές κτλ. Για πόνους στις αρθρώσεις. Και όταν μπεις στο μαγικό κόσμο του βιοσυντονισμού, σαν διαγνώστης πια, να βρίσκεις ότι εκεί μπορεί να βλέπεις ένα στρεπτόγωγο και μας κάνει εντύπωση. Τις αρθρώσεις. Ναι. Στρεπτόγωγο πάνω στην αρθρική μεμβράνη. Αναπτύσσεται εκεί πέρα. Το βρίσκουμε, το βρίσκουμε. Το βρίσκουμε και, την, και δημιουργεί την εκφύλιση της αρθρικής μεμβράνης. Και λέμε, λες, βιβλιογραφικά μιλάνε, για να ανοίξω λίγο το θέμα, μιλάνε οι πρώτοι, σιγά σιγά μιλάνε για στρεπτοκοκκική λίμωξη και αντιβίωση στη θεραπεία της οσφιαλγίας. Έχετε ακούσει? Αρχίζουν δηλαδή να μιλάνε στα ανθοπαιδικά περιστατικά. Ναι, στο κόκκινο μπορεί να πάει παντού. Με την αιματογενή διασπορά, δηλαδή μέσω του αίματος, μπορεί να πάει παντού. Και η αρθρική μεμβράνη έχει αιμοφοραγή, επομένως μπορεί να τον δούμε και εκεί. Εμείς το βλέπουμε βάζοντας συχνότητες. Τι κάθεται πάνω, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Αισθάνεστε κούραση, εξάντληση, κατάθλιψη. Βέβαια, είναι μέσα σε στρώ, παίρνει τα θρεπτικά συστατικά. Έλλειψη βιταμίνης B12, σιδηροπαιδική αναιμία. Έχετε προβλήματα στο γαστρεντερικό ή στο ροφητικό. Προβλήματα κοινά που λες δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι εκεί, το μυαλό κάθε γιατρού. Εμφανείς αλλεργικές αντιδράσεις, άσθημα από ασκαρίδες οι οποίες μπορούν να φτάσουν στους πνεύμονες. Βροχικό άσθημα. Και εμείς δίνουμε εισπνεώμενες. Λευκό επίκτημα στην γλώσσα, πάσεις από άγχος, νεύρα, κατάθλιψη και όλα σου φταίνει και δεν ξέρεις τι είναι, μια ανησυχία, περίεργη κτλ. Και δεν είναι το στρες που όλοι λένε στρες. Είναι κάτι άλλο που δεν είναι. Έχει δει κανείς αυτό το πίνακα από πριν. Όχι, λοιπόν, είναι χοιρινό. Να δείτε το χοιρινό το ομό, τι υπάρχει μέσα. Το τεστ που έχουν κάνει, ρίχνουμε κοκακόλα μέσα σε 2 ώρες, θα δείτε τι θα βγει μέσα από τις ίνες του χοιρινού κρέας. Το οποίο εμείς το ψήνουμε, το τρώμε έτσι, τα τρώμε καθημερινά. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Για να παράσιτα, νομίζω. Δείτε το. Αν το ψήσουμε λίγο, καλό σα λέει σκοτώνονται, να λύγει αυτό. Και τα παράσιτα είναι λίγο λογικά. Αν το κάνουμε. Άμα δεν ψήνει, ωραία. Άμα δεν το πέσει, ωραία. Πόσοι τρώνε σούσι? Εγώ δεν τρώω. Το έχει το σούσι. Αφού είναι ομότροξα, βγαίνουν μέσα τα ενοχλήκο κακόλα ή τα αναψυχτικά του κουφάλου και βγαίνουν από το διοξείδιο, βγαίνουν πάνω στην επιφάνεια, τα πιάνε αυτό το υλικό. Αυτό το υλικό, πού μπορούμε να το βρούμε? Στο ίντερνετ. YouTube, βγαίνουν μάλιστα. Σας το δώσω, είπα για το σούσι. Τα μη καλά πλημμένα λαχανικά. Οι κακές συνθήκες υγιεινής που... και μετά τρώσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι τώρα ένα χειρουργείο. Είναι λίγο ομός. Αυτό είναι το παχύντερο, όπως βγαίνει μέσα από την κοιλιά ενός ασθενούς, ο οποίος ήρθε για φουσκώματα, διάρρηση, ιστορίες κτλ. Και αυτό το ίντερνετ είναι. Αλλά σας λέω ότι ένα σπίτι θα λοιπόν, τι ζούσε μέσα του. Παίζει γρήγορα, είναι μικρή διάρκεια, το έχω κόψει επίτηδε. Αυτό είναι το παχύντερο, όπως φαίνεται από την άποψη του χειρουργού, την ώρα που ανοίγει έναν ασθενή, ο οποίος είχε συμπτώματα προφανώς. Εναλλαγή της κοιλιότητας διάρρειας, φουσκώματα, πόνους ανεξήγητους που μετακινούνται στα έντερα και κλπ. Και λένε να τον ανοίξουν, να δουν τι θα βγάλουν. Αυτή είναι η λεγόμενη ταινία.
Αυτό στο τέλος του βίντεο δεν το έχω ολόκληρο, γεμίζει ολόκληρο. Αλήθεια. Από ένα λάθος. Έχει γεμίσει ολόκληρο. Οι ερωτήσεις στο τέλος για να προχωρήσουμε. Σας είπα επιδημιολογικά στην αρχή, αν είσαι στην αρχή σας τα λέω. Είπα πόσοι είναι μολυσμένοι στην αρχή. Αν είσαι στο παχύτερο ή σε όλο το παράσιτο. Αυτό είναι στο παχέντρο που θα ανοίξει. Ζουν και σε άλλο τμήμα παιδεύει όχι. Ναι, βέβαια. Στο λεπτό μπορεί να ζήσουν. Ο γιος μου έχει στο λεπτό. Και στο στομάχι. Στο μάχη έχει. Όλος ο βασιλετερικός ολένας μπορεί να επικιστεί. Μπορεί να μετακινηθούν στους πνεύμονες. Κάνουν το βραχυκό άσμα από ασπερίδες. Αναφέρομαι. Αυτό είναι το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε, το επαγγελματικό, που χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση του των παρασιτικών λοιμόσχων, αλλά και όλων των άλλων που θα πούμε. Μπαίνουμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για το βιοσυντονισμό. Ο βιοσυντονισμός βασίζεται σε μια επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της γαλλικής φυσικής, δεν το λέω εγώ, τον ίδιο Max Planck, κατά την οποία λέει τα κύτταρα του σώματος εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αμφίδρον με επικοινωνία. Στο σώμα μας έχουμε διαφορετικές μορφές ενέργειας και χημική ενέργεια επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων. Μια από αυτές είναι η ηλεκτρομαγνητική για την οποία μιλάμε, η οποία εκφράζεται με ταλαντώσεις, με συχνότητες. Γιατί όλος ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στις συχνότητες. Κάθε ζωτικό όργανο, κάθε ανθρώπινο συστός, όπως άλλωστε και κάθε τι γύρω μας, εκπέμπει τη δική του ιδιαίτερη συχνότητα που λέγεται ιδιοσυχνότητα. Άλλοι έχω εγώ. Αυτές έχουν καταγραφεί. Είναι σε ένα εύρος από 0 μέχρι 100 χέρτζ, πολύ χαμηλά. Παρακεφαλίδα, στέλεχος, υπόφυση, θυροειδής. Σας δείχνω τα διαγράμματα. Σημασία ότι είναι γνωστά, γνωστές αυτές οι συχνότητες. Να σας βάλω λίγο στην σκέψη. Όπως και οι ιδιοσυχνότητες, δηλαδή η συχνότητα που εκπέμπει ο σταφυλόκοκος, ο παχτινομύκητας, η εσερήσια πόλη, ο διπλόκοκος, ο στρεπτόκοκος. Αυτές είναι σημειώσεις του Ράιφ από το 1900 που είχε αρχίσει και τις αναζητούσε. Είναι πολύ παλιά ιστορία ο βιοσυντονισμός. Τι σημαίνει συντονισμός? Όταν ένας τραγουδιστής τραγουδίσει μια νότα καρτώντας στα χέρια του ένα διαπασόν, η αντίστοιχη νότα στο διαπασόν θα αρχίσει να ηχεί και να δονείται. Ο τραγουδιστής, σκοπός και ο δέκτης συντονίζονται στη συγκεκριμένη νότα. Αυτό σημαίνει πως για να υπάρχει συντονισμός πρέπει η ίδια συχνότητα του ποπού, η συχνότητα της δόνησης του ποπού να είναι ίδια με τη συχνότητα του δέκτη. Γιατί? Κάθε μικροοργανισμός έχει τη δική του συχνότητα, την οποία μπορούμε να ανιχνεύσουμε. Τι κάνουμε? Δίνουμε με ένα τετραψήφιο κωδικό τη δική του συχνότητα, αυτό που ψάχνουμε, και παίρνουμε μέσα, τρέχει μέσα στο σώμα από το βιολογικά ενεργό σημείο και έρχεται η απάντηση αν υπάρχει ή όχι, δηλαδή είναι ένα τεστ που λέει ναι-όχι, πέφτοντας η βελόνα ή σηκώντας η βελόνα ανάλογα στα επίπεδα που παίζουμε ή στις διαγνωστικές αλυσίδες που φτιάχνουμε. Τι υπάρχει, που υπάρχει, αυτό είναι η διαγνωστική αλυσίδα που στο φτιάχνουμε. Μέχρι εδώ κατανοητό. Ερωτήσεις, απορίες με τις ιδιοσυχνότητες, γιατί μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά. Όσο πιο έμπειρος είσαι, τόσο καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα θα μπορείς να παρέχεις. Στην εκπαίδευση μας λέγαν πάντα προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση στον τρόπο με τον οποίο ο γιατρός παίρνει την απαγωγή, παίρνει το βιολογικά ενεργό σημείο και το εξετάζει. Εκεί είναι όλο το μυστικό για μας. Έχει κλινικές έρευνες, στη Ρωσία πάρα πολλές. Και για να πάω και να συνδέσω το βιοσυντονισμό με τους Έλληνες, σας δείχνω τις ιδιοσυχνότητες που ξέρουμε και έχουμε καταγράψει και μπορούμε να ανιχνεύσουμε. Οξύρου, εχινόκοκος, αγγυλόστομο, ασκαρίδες, ασκαρίδα και μάλιστα και τι είδος είναι, η λουμπρικοειδής ή η μεγαλοκεφαλία. Τριχινέλα, φασιόλα, σχιστόσωμα. Σας τα έβαλα έτσι, το κάθε ένα. Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Με το βιοσυντονισμό μπορούμε να αρχίσουμε να ανοιχνεύουμε στο
κωδικοποιημένο τεστ που έχουμε και μετά όσο θέλουμε το ανοίγουμε εμείς ανάλογα με το τι βρίσκουμε στο γενικό. Από το γενικό πάμε στο ειδικό. Βλέπουμε πρώτα τα αποθέματα προσαρμογής του ανθρώπου. Σε τι επίπεδο είναι η ενέργεια του οργανισμού του. Αν έχει χαμηλά αποθέματα προσαρμογής, μας έχουν πει να μην ξεκινάμε θεραπεία. Το ψυχονευρωτικό του φορτίο. Μπορούμε να δούμε αν έχει άγχος μέχρι κατάθλιψη. Έχουμε κωδικούς. Αν υπάρχει αυτοάνωση διαδικασία στο σώμα, ακόμα είναι γενική κωδική αυτή για το οποίο μιλάω. Αν λέει υπάρχει αλλεργία. Έχουμε πουθενά οξία και χρόνια φλεγμονώ διαδικασία. Χτυπάει ο κωδικός σου, λέει συμφύσεις. Το ρωτάμε. Έχεις κάποιο χειρουργείο, έχεις κάνει κάποιο. Ναι, ξέχασα να σας πω, είχα κάνει και ένα χειρουργείο εκεί. Έλκος διάβρωση, π.χ. Μπορούμε να δούμε και μετά να πάμε να ανοίξουμε να δούμε πού υπάρχει. Αυτή είναι η γενική κωδική ακόμα. Να δούμε διάβρωση. Έχει έλκος, έχει διάβρωση στο έντερο, στο στομάχι. Θρόμβωση. Όταν χτυπήσει αυτός ο κωδικός μας μυρίζει αιμορροίδες. Που λέμε έχεις αιμορροίδες. Α, ναι, ναι. Ξέχασα να σας το πω. Ντρέπονται. Δεν σου λένε όλα ή σου κρύβουν πράγματα για να δουν πόσο καλός είσαι. Σημαντικό. Πόσοι το πιστεύετε και πόσοι θα θέλετε να μάθετε γι' αυτό, την κωδική διαδικασία, αν αυτή τη στιγμή κάτι χτυπάει μέσα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που σας λέω ότι δεν θέλουν να ακούσουν. Λέει αυτό παρέκαμψε το, δεν θέλω, δεν είμαι έτοιμος να νιώσω, να μου πεις ότι χτύπησε και μετά με κάνεις να τρέχω. Όταν ξεκινάει σε επίπεδο κιτάρου, σημαντικό. Πριν ακόμα με την κλασική μας ιατρική μπορέσουμε να το διαγνώσουμε, υπήρξε γυναίκα η οποία της είπαμε ότι πάει κίστη στον αριστερό σου μαστό. Έφυγε, ευχαριστήσε πολύ, έφυγε, πήγε στο γιατρό της, έκανε υπέρηχο, έκανε μαστογραφία, γύρισε πίσω στα πατεώνες. Γιατί τι σας είπα. Σε κυτάρικο λίγο, σε επίπεδο κυτάρου. Εμείς δεν ξέρουμε τι μέγεθος έχει. Λέμε ναι, όχι. Ακούμε ναι, όχι. Σε 6 μήνες γύρισε και ζήτησε συγγνώμη μόνη της. Είχε κάνει κίστη στον αριστερό μαστό γιατί η διακριτική ικανότητα του υπερήκου, θα μιλήσω ο κλασικός γιατρός, είναι πάνω από ένα μιλιμέτρο. Αυτό ήταν σε επίπεδο κιτάρου το είχαμε ακούσει εμείς. Και της είπαμε, με φοβάσαι αυτό που θα αναπτυχθεί ή αυτό που υπάρχει, δεν ξέρουμε. Είναι αυτή τη στιγμή καλό ύφος. Φαίνεται σε επίπεδο κυτάρου, δηλαδή αν είναι καλό ύφος ή κάποιο πράγμα. Δεν ξέρουμε αν είναι σε επίπεδο κυτάρου ή αν είναι μεγάλο αυτό που έχεις μέσα στον αριστερό μαστό. Ξέρουμε όμως, επειδή έχουμε κωδικό, αν είναι κυστικό ή αν είναι σκληρό. Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρήζει διερεύνηση όμως. Είναι ομοιώματα, γυναίκες πολλά συχνά. Θυλώματα, πολύποδες, υπερπλασίες. Επιβαρύνσεις. Γεωπαθητικό φορτίο. Είναι η επιβάρυνση από το μαγνητικό πεδίο της γης. Που μπορεί εδώ να έχεις το γραφείο σου και όλη μέρα να αισθάνεσαι χάλια, μετακινήσει ένα μέτρο το εδώ το γραφείο σου και ξαφνικά αλλάζει όλη σου η ενέργεια, η διάθεση κτλ. Εμείς βλέπουμε αν είσαι επιβαρυμένος από αυτό. Αν έχεις πάνω σου ραδιενεργό φορτίο στον οργανισμό σου. Αν έχεις φορτίο από ακτινοβολία X-ray. Έχει κάνει πάρα πολλέ ακτινογραφίε και είναι λογικό. Αλλά μπορεί να έχει πάρει και από κάπου αλλού. Δεν ξέρουμε. Εμεί απλά λέμε έχει δεν έχει. Ηλεκτρομαγνητικό φορτίο από κινητά και υπολογιστέ. Ποιο δεν είναι. Σημαντικό. Επιβάρυνση από βαριά μέταλλα. Απαντάμε ναι, όχι αν έχει υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο, παράδειγμα δίνω. Υποκλικοτοξίνε, καθαριστικά υγρά. Βλέπουμε αν ο σύζυγος καθαρίζει το σπίτι. Βλέπεις τη γυναίκα επιβαρημένη, ο σύζυγος. Ναι, ασχολούμαι εγώ για το μήνυμα. Επιβάρυνση από βυζολικούς δακτυλίους. Φαρμακευτική αγωγή. Αν έχετε πάρει φάρμακα, αυτό έχει καταγραφεί μέσα και αυτό μας χτυπάει κριτικό. Ποιο χτυπάει στα φάρμακα. Φαρμακευτική αγωγή. Επιβάρυνση από βυζολικούς δακτυλίους. Έτσι είναι ο κωδικός που έχουμε μεταφρασμένο από τους Ρώσους. Επιβάρυνση χρωμάτων μεσοχήματος. Για το μεσοχήμα θα σας μιλήσω λίγο μετά. Κρατήστε το αυτό. Και τη συμφόρηση του λεμφικού συστήματος. Το λεμφικό σύστημα είναι η άμυνα του οργανισμού μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και
το αποχετευτικό παύλα καθαριστικό σύστημα του οργανισμού στην κλασική μας ιατρική. Βλέπουμε πόσο μπουκωμένο είναι. Όπως βλέπουμε εδώ πόσο επιβαρημένο είναι το μεσένχυμα, γιατί όλες οι τοξίνες πάνε στο μεσένχυμα. Χτυπάει κωδικός αν έχουμε ανεπάρκεια μετάλλων και χνοστοιχείων, αν έχουμε ανεπάρκεια ενζήμων, αν υπάρχει αρμονών, αν υπάρχει βιταμινών. Ανοίγει αυτός ο κωδικός. Γίνεται μια άλλη εξέταση μια άλλη μέρα και μπορούμε να δούμε σε ποιες βιταμίνες έχουν όλα καταγεγραμμένα είναι. Τροφική δυσανεξία, πεπτική αλλεργία. Σε κάποιες τροφές μπορεί να είσαι δυσανεκτικός. Και αυτό ανοίγει. Έχουμε κωδικούς για πολλά σε αυτά τα δύο. Κάποιες τροφές δεν σου πάνε, βρε φίλε μου. Είσαι δυσανεκτικός. Ναι. Πάμε παρακάτω. Για να δείτε και εδώ. Αυτό που ήρθε και είναι μπουκωμένος είναι η ογενής ή η βακτηριακή. Μπορώ εκείνη τη στιγμή να το δω. Έχει μύκητες. Στο σώμα. Ακόμα γενικά κοιτάω. Έχει μια χρόνια υιογενή επιβάρυνση. Έχει μια χρόνια βακτηριακή επιβάρυνση. Έχει έλμυνθες ή πρωτόσβα. Μπορεί να μου απαντήσουν ναι όλα μαζί. Μπορεί να μου απαντήσουν ναι τα δύο, τα τρία. Μετά θα βάλω και θα ψάξω αυτό, η χρόνια βακτηριακή επιβάρυνση. Πού, σε ποια ζώνη θα χτυπήσει. Έχουμε κωδικούς για ζώνη κεφαλής, θώρακα, κοιλιάς, πίελος και σπονδυλική στήλη και κόκκαλα. Λοιπόν, αφού βρούμε πού θα χτυπήσει η χρόνια βακτηριακή επιβάρυνση, κάνουμε τη λεγόμενη διαγνωστική αλυσίδα με τους υπολογισμούς μας και προσθέτουμε τρίτο επίπεδο και πιάνουμε είναι πιο βακτήριο, γιατί μιλάμε για χρόνια βακτηριακή επιβάρυνση. Έχουμε κωδικούς για τα βακτήρια, στρεπτόκοκκος, στρεπτοκόκκος, μπλα. Τα βάζουμε ένα-ένα. Όπου θα μας δείξει θετικό, απαντάμε στον ασθενή μας ότι έχει χρόνια βακτηριακή επιβάρυνση στους πνεύμονες π.χ. γιατί χτύπησε κωδικός θώρακα, αλλά μέσα εκεί αρχίζουμε και βάζουμε τους υποκωδικούς και βλέπουμε αν είναι στο πνεύμονα, αν είναι στους βρόγχους κτλ. Από, πείτε ένα βακτήριο, ποιο θέλετε, από αιμόφυλλο, συμφιλοαίρες, από κάτι. Προσωπικό περιστατικό, φίλοι μας οικογενειακοί ηλικιωμένοι, με επίμονο βίντεο που δεν τις περνούσε. Έρχεται στο κοινό και μου λέει, σας παρακαλώ, τι μπορώ να κάνω. Ας πάω στους καλύτερους πνευμονολόγους έχουμε στο νοσοκομείο μας. Τι πάω. Σπρέι, ιστορίες, τροχοδιασταλτικά, κορτιζόνη κτλ. Φεύγει λίγο. Μετά από 10 μέρες έρχεται, δεν περνάει τελικά. Τι θα κάνω. Ξαναπάμε στους πνευμονολόγους, τώρα αυτή τη στιγμή πετυχαίνουμε κάποιον άλλο. Λέμε να ζεκτημάσουμε κάποιον άλλο. Αντιβίωση. Φύγει λίγο. Επιμένει. Αν δεν είναι δικό μας θέμα, να σε στείλουμε τώρα στους να σε δούνε, γιατί όταν κάθεσαι μας είπες ότι είσαι κάτι ξυγνήλες, τρώει και μια γαστροσκόπηση. Ξαναγυρίζει πίσω, το θέμα δεν έχει λυθεί. Εμένα ακόμα δεν με πιστεύετε. Δημήτρη, τι κάνουμε. Ξαναπάμε σε έναν άλλο πνευμονολόγο, αφού το ζητάει. Παίρνει και μια αξονική υψηλής ευκρίνειας. Πόση εξρέει η ακτινοβολή επιβαρύνθηκε. Πόσες τομές. Δεν βρίσκει τίποτα αυτό. Σου λέει καθαρή είσαι, να κάθεσαι καλύτερα, να κοιμάσαι λίγο με δύο μαξιλάρια ψηλά, να μην σου έρχονται και οι ερυγές. Μάλλον είναι τελικά από το γαστρεντερικό σου σωλήνα, από το στομάχι. Λέω, έρχεσαι να δούμε. Είναι προσωπικό περιστατικό δικό μου. Κάνουμε και τι βγάζει η γυαλιά. Τρελαίνομαι εγώ. Λέω μύκητες. Πού. Χτυπάω, κάνω διαγνωστική αλυσίδα στους βρόχους. Όπα λέω, αρχίζει να μυρίζει κάτι καλό. Τι μύκητες έχουμε. Αρχίζω και βάζω τους μύκητες που έχουμε, τους κωδικούς ένα-ένα. Μύκητες μούχλες. Γιαγιά της λέω, το σπίτι έχει υγρασία πουθενά. Στην κρεβατοκάμαρά μου λέει στο ένα σπίτι που έχω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι μαυρισμένο εκεί και δεν ξέρω τι να κάνω.
Οι μύκητες αυτή τη μούχλα πετάνε τα λεγόμενα σπορίδια. Η Αγία κοιμόταν δίπλα στα σπορίδια. Κάποια στιγμή το ανοσοποιητικό δεν αντέχει και αρχίζει και κάνει την αντίδρασή του. Ο βήχας είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας για να βγάλουμε αυτό που ερεθίζει το βροχικό μας δέντρο. Απέκλυση. Μέχρι διάγνωση σταματάω, δεν συνεχίζω το περιστατικό. Πήρε αυτό που ήθελε η Αγία. Θα μιλήσουμε για θεραπεία παρακάτω. Με το τεστ λοιπόν έχουμε ένδειξη επιβαρύνσεως, τι υπάρχει και πού. Αλλά πολύ σημαντικό, έχουμε κωδικούς προτεραιότητας. Έχουμε βρει 3-4 παθήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο μας. Από πού θα ασχοληθούμε πρώτα. Θα βάλουμε τεστ προτεραιότητας, ώστε να πούμε ότι αν έχει μια χρόνια βακτηρική επιβάρυνση από αυτό, έχει κέρδινγκ, έχει κτίνο, κάποια από τα τρία πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε προγράμματα για όλα μαζί. Το φορτίο το τοξικό θα είναι τόσο μεγάλο στον οργανισμό που δεν θα ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Που μιλάμε για πονοκεφάλους, κακή διάθεση. Το ερώτημα που όλοι θέτουν. Τι σχέση έχει ο βιοσυντονισμός με την κλασική ιατρική κτλ. Πού ανήκει. Οι Ρώσοι θα λέγανε είναι ιατρικοί. Οι Έλληνες ακόμα, ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Υπουργός Υγείας ο Βουλάκης, πολύ πρόσφατα, το 2016, βγάζει υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων, λέει ότι δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική, αλλά αποτελεί μέρος εναλλακτικής ιατρικής. Έχοντας κάνει και βελονισμό και biofeedback που εμείς δουλεύουμε, η φυσιατρική και άλλες εργατικές μας. Το βελονισμό τον αποδεχόμαστε. Υπάρχει επιστημονική απόδειξη των καναλιών ενεργείας. Όχι. Δεν υπάρχει. Όμως ο χρόνος καθιέρωσε να τον, να όλοι οι γιατροί να εκπαιδευόμαστε, όλοι οι γιατροί να το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής μας φαρέτας. Ναι. Μπορεί να έχουμε φτάσει με τον ίδιο και να τα αποδείξουμε, οπότε... Ο βιοσυντονισμός βασίζεται σε μια επιστημονικά αποδεδεμένη αρχή της φυσικής που σας είπα πριν, στο προηγούμενο slide, τη βαντική φυσική. Σε σχέση με τον βελονισμό που είναι πιο αρχαιότατων χρόνων, είναι πιο πρόσφατος, αλλά στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Έχει μελέτες από τους Ρώσους. Απλά, εμείς ας το τοποθετήσουμε ότι δεχόμαστε ότι είναι μια γέφυρα μεταξύ κλασικής και εναλλακτικής, γιατί μπορεί πάρα πολύ ωραία σε έναν γιατρό παθολόγο να το έχει δίπλα του, να είναι εκπαιδευμένος και να δίνει διαγνωστικές λύσεις στον ασθενή που έρχεται στο γιατρό του και βήχει, όπως η γιαγιά που είπαμε στο παράδειγμα προηγουμένως. Μπορεί όμως να κολλήσει και με κάποιον ρεφλεξιολόγο, ο οποίος ασκείται τον βελονισμό ή με έναν ομοιοπαθητικό γιατρό και θέλει να έχει και τον βιοσυντονισμό μαζί του και να κάνει μόνο εναλλακτική προσέγγιση. Η υγεία από όπου και να την πιάσεις είναι θεμητό να το αντιμετωπίσεις. Σωστά. Αρκεί ο άλλος να έρθει σε μια κατάσταση υγείας. Η υγεία ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η σωματική και η ψυχική ευεξία. Άμα και το δώσω στο δούμε αυτό, είναι ευχαριστημένος. Διαθέτει ο βιοσυντονισμός την ικανότητα εξομάλυνσης της λειτουργίας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών συστημάτων του οργανισμού καταπολεμώντας τις ψυχικές και σωματικές τοξίνες. Έχοντας ακριβή διάγνωση, προχωράμε σε στοχευμένη θεραπεία. Η κλασική ιατρική κάνει θεραπεία μείωσης συμπτωμάτων. Γιαγιά, βήχες, χάρη σπρέι κορτιζόνης. Πιθανό να είναι αλλεργικό βροχικό άθλημα. Και σας είπα, το βρήκαμε. Ανώδυνος και κίνδυνος. Ρωτάω πολύ, «Ωχ, γιατρέ, δεν μήπως μου κάνει καρκίνο, μήπως μου κάνει» κτλ. Τα κινητά τηλέφωνα είναι στα 900 MHz. Τα έχετε όλοι πάνω σας. Μέχρι και 1600 MHz. Και 1600. Τα iPhone. 3G και ιστορίες και το μιλάς και κάνεις. Θα σας δείξω παρακάτω σε τι συχνότητες δουλεύουν οι φορητές συσκευές και βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας πόσο επικίνδυνοι είναι. Περιλαμβάνει την εξέταση όλου του σώματος. Έρχεσαι σε ένα βιοσυντονιστή γιατρό και είναι σαν να πήγες σε πόσες ειδικότητες για αυτό. Να βρει κάποιες ενδείξεις και μετά είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις τι θες να κάνεις. Μπορεί να μην θέλεις να συνεχίσεις, απλά να θέλεις να πάρεις μια διάγνωση. Και να φύγεις, μια ένδειξη. Εμείς γράφουμε ένδειξη. Γι' αυτό ένδειξη, για εκείνο ένδειξη, για τα άλλα. Ωραία. Η κίστη που σας έλεγα.
υπάρχει ναι όχι, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθος. Οι θεραπείες έχουν δύο τρόπους. Είναι ο ενδογενής και εξωγενής βιοσυντονισμός. Δεν θέλω να ανοίξω και το κεφάλαιο του ενδογενούς βιοσυντονισμού που γίνεται σαν κομμάτι της θεραπείας στο ιατρείο με το professional, το μηχάνημα κτλ. Με BRD, αναστροφή σηματίδων κτλ. Των παθολογικών. Θα σας πάω στις φορητές συσκευές, αυτές που όλοι θα δείτε τριγύρω σας κάποιος να φοράει. Τα στάδια είναι τρία. Αποτοξίνωση, αντιμικροβιακή θεραπεία ή αντιπαρασιτική, πείτε το όπως θέλετε, ανάλογα τι θέλουμε να σκοτώσουμε, και ρύθμιση της λειτουργίας του οργάνου, το οποίο από τη φλεγμονία, από το παράστο κτλ. Διαταράχτηκε συχνοτικά και κουνιέται σε άλλη ιδιοσυχνότητα από την ιδιοσυχνότητα φυσιολογικής λειτουργίας που δείξαμε πριν. Έναν ορισμό μόνο για να καταλάβετε παρακάτω τι θα πω. Το μεσέγχημα είναι ο χώρος, στέλνει το κύτταρο. Η μεγέθυνση αυτού του χώρου που είναι γύρω-γύρω από το κάθε κύτταρο λέγεται μεσέγχημα. Εδώ περιλαμβάνονται όλα αυτά που γράφουμε εδώ. Τα εγγύα, τα νεύρα, τα λιποκύτταρα. Όλες οι τοξίνες, όλα τα παράσιτα μπορούμε να τα βρούμε συγκεντρωμένα εδώ. Αυτό μπορεί να είναι ένα κύτταρο του ύπατος, να είναι ένα κομμάτι ιστού ύπατος. Με πολλά υπατικά κύτταρα, το μεσέγχημα του καθενός υπατικού κυτάρου και ο πυρήνας του. Κάποια σκουλικάκια, πρωτόζωα, βακτήρια, μύκτες λατρεύουν να βρίσκονται εδώ. Κάποια άλλα λατρεύουν να είναι μέσα στο κύτταρο και μάλιστα ο ιός του έρπιτα λατρεύει να κρύβεται μέσα στο πυρήνα του κυτάρου, γι' αυτό και πολύ δύσκολα τον σκοτώνεις, τον αντιμετωπίζεις με τον βιοσυντονισμό, παρά μόνο όταν κάνει την έξαρσή του και βγει με συμπτώματα. Τότε σταματάς ό,τι άλλο κάνεις, τρέχεις στο διασυνόριο και λες πάλι μου πρόγραμμα για το νέο. Τότε είναι η ευκαιρία σου να το σκοτώσεις. Την ώρα που θα κάνει το φλεα, που θα βγει από τους λεμφαδένες και θα βγει από το κύτταρο να κάνει την έξαρση γιατί είδε το νοσοποιητικό να πέφτει, τότε κάνει το επίθεση. Κύριε Δελιχά, τα λέω καλά. Ο κύριος Δελιχάς, να σας το συστήσω, είναι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο Ζήσης ο Δελιχάς, είναι εξαίρετος βιοσυντονιστής, παλαιότερος από μένα, πιο έμπειρος, και εγώ πρέπει να λαμβάνω σοβαρά την άποψη. Και πυρηνικός επιστήμονας. Είπαμε ότι ξεκινάει με αποτοξίνωση. Τι λέω εδώ. Σήμερα οι εξωγενείς τοξίνες είναι περισσότερες από ποτέ. Ξεκινάμε από τις ψυχικές, το στρες, όλοι μας, στρεσαρισμένοι, αλλά και το περιβάλλον, αυτά που λέγαμε πριν, τι βάζουμε μέσα στο σώμα μας με το φαγητό, με τις επαφές μας κτλ. Με το συγχρονισμό μας με τους άλλους ανθρώπους ή με το περιβάλλον. Ενώ οι ενδογενείς τοξίνες με τη ταραχή του μεταβολισμού από την οποία πάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι, οι ενδογενείς τοξίνες είναι οι ελεύθερες ρίζες. Και το αυξημένο μικροβιακό φορτίο που όλοι μας έχουμε μέσα μας γεμίζει αυτό που λέγαμε πριν μεσέγχυμα, τον εξωκυτάριο χώρο, με σύμπλοκα τοξινών. Οι τοξίνες έχουν την τάση, επειδή είναι δίπολα, έχουν την τάση στο μαγνητικό πεδίο της ύφεσης, συσσωρεύονται και να κάνουν σύμπλοκα. Τι κάνουν αυτά τα σύμπλοκα? Επιβαρύνουν τη λειτουργία του οργανισμού. Γιατί, όπως είναι μεγάλα, δεν μπορούν να περάσουν από εκείνο που λέγαμε από τα λεμφαγεία που είναι συγκεκριμένες για μέτρο. Η θεωρία λοιπόν αυτή λέει ότι εκεί μπουκώνει το λεμφαγείο, μπουκώνει μέσα ο κυτάριος χώρος και εμείς για γνώσκουμε να χτυπάνε κωδική, έχει συμφόρεση του λεμφικού συστήματος, έχει συμφόρεση του μεσοκυτάριου χώρου, του μεσεγχήματος που σας είπα πριν. Η υπερφόρτωση τοξινών εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ του κύτταρου με τον γείτονά του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του κυτάρου, του οργάνου και κατ' επέκταση των λειτουργιών που το όργανο αυτό επιτελεί μέσα στον οργανισμό. Ένας υπότιθεται θα μπορεί να κάνει την αποτοξινωτική λειτουργία για την οποία έχει δημιουργηθεί από τον δημιουργό. Να τα συμπτώματα της τοξίνωσης. Έχετε φανταστεί ότι μερικά από αυτά, όσοι γνωρίζετε αγγλικά, αλλιώς θα τα πω και στα ελληνικά. Πνευματική κόπωση, απώλεια συγκέντρωσης, πονοκέφαλη, αδιευκρίνηστη, χρόνη, κάποια ναυτία,
μυϊκή πόνη, περίεργη. Κατάθλιψη. Η κακή διάθεση, ας πούμε. Πρόβλημα στον ύπνο ή η απώλεια όρεξη. Σε αυτό με κοινά και κάνεις γιατρό. Πας στο γιατρό και σου λέει άσυντρο, τι μου λέει. Πάρε ένα ορεκτικό και φύγει. Κανείς δεν σου δίνει σημασία όταν αρχίσει να μιλάς για αυτά και μπορεί να είναι συμπτώματα τοξίνωσης. Όλοι λένε άστο να αγχωτικό είναι αυτό, την έχει δώσει, με την μηνοπαυσιακή είναι αυτή η γυναίκα, άστινα έχει νεύρα. Δώσε ένα ζάναξ. Δώσε ένα ζάναξ, εύκολη λύση. Τι είναι αυτό, συμπτωματική αγωγή. Κλασική ηλεκτρική. Και χαμηλώνω σύστημα. Μίλησα λοιπόν και σας είπα ότι δημιουργούνται τα λεγόμενα clusters από τις τοξίνες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να περάσουν αυτά μέσα από τα λεφαγεία. Ένα αποχετευτικό σύστημα, τι πρέπει να το κάνουμε. Αν ρίξεις πολλά χαρτιά σε μια τουαλέτα θα περάσουν εύκολα. Περιμένουμε νερό να μαλακώσουν, γιατί και το νερό παίζει το ρόλο που θα σας δείξω παρακάτω. Να γίνει ποτός και να φύγει. Εδώ θέλουμε ένα μηχανισμό να μπορέσουμε να τις χτυπήσουμε σαν σφυρί, να σπάσουν αυτά τα σύμπλοκα, να γίνουν μικρότερα σε μέλη. Με αποτέλεσμα, με την αποχέτευση, με το νερό που θα πρέπει να πίνουμε, που θα σας πω παρακάτω, να μπορέσει να φύγει η τοξίνη μέσω του λεμφαγιακού συστήματος που είναι ο καθαριστής του οργανισμού μας. Ταυτόχρονα, είπαμε ότι γνωρίζουμε την ιδιοσυχνότητα του μολυσματικού παράγοντα που είδαμε στο διαγνωστικό μας. Τι δίνουμε λοιπόν? Δίνουμε την ιδιοσυχνότητα, αφού τη γνωρίζουμε, του μολυσματικού παράγοντα με τη μορφή σφυριού, χτυπημάτων τύπου σφυριού. Βλέπετε λοιπόν ότι η συσκευή App, η λεγόμενη κόκκινη συσκευή για όσους δουλεύουν με τα χρώματα και η γαλάζια συσκευή, έτσι τα λέμε, δουλεύουν σε συχνότητες από 0,1 μέχρι 72 kHz. Είπαμε τα κινητά είναι στα 900 με 1600 MHz. Αυτά δημιουργούν καρκίνο. Αυτό είναι δυνατόν να δημιουργήσει καρκίνο? Κάντε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. Εγώ δεν προσπαθώ να πείσω κανένα. Εγώ έχω πιστεί. Πιο χαμηλά και το ραδιόφωνο. Θα σας δείξω παρακάτω πως αυτό το σφυρί αναγκάζει τον οργανισμό να πάλεται στην ιδιοσυχνότητά του, δηλαδή του δίνουμε τη δική του συχνότητα του μικροοργανισμού και το αναγκάζουμε πάρε. Κάποια στιγμή θα σκάσει και αυτό, δεν μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό φαίνεται σε αυτό το βίντεο είναι αποτελεί πλέον ένα κλασικό βίντεο στις παρουσιάσεις της Delta Elite. Λάβλια, ε, καλά το λέω. Λάβλια. Είναι κλασικό βίντεο, είναι σε μικροσκόπιο, όσο είναι σε ένα πρακτικό διάλειμμα, η λάμπια. Αυτός ο μικροοργανισμός. Έχει αρχίσει να του ρίχνουν βιοσυντονιστική θεραπεία, βλέπετε πώς αρχίζει να... Και εδώ βλέπετε πώς πλέον σκάει το κυταρικό του πείχωμα και όλο το περιεχόμενο κινείται έξω. Το φυσικό του σώμα αποτελείται από πολλά κύτταρα. Χτυπώντας το, χτυπάς όλα τα κύτταρα στο σώμα του να πηγαίνουν να πάρονται, να χορεύουν. Του δίνεις την ιδιοσυχνότητά του. Πόσο θα αντέξει. Σεισμός. Αυτό έχει μουσική, τα προηγούμενα. Με το α. Το κόκκινο. Απλά το δείχνουμε στο μικροσκόπιο πως βλέπετε και είναι τρόπο το περιεχόμενο, τελείωσε. Φυσικά τι σας είπα πριν. Νερό. Καθαρό νερό.
30 ml ανά χιλιόγραμμα βάρος σώματος την ημέρα είναι προτινόμενο. Πιείτε λιγότερο, μείνετε αφιδατωμένοι και μην νοιάζει εμένα. Μείνετε πουκωμένοι, μείνετε με το νευρικό σας σύστημα, μείνετε οξυδωμένοι κτλ. Και μετά μίλατε για τη γέρασα πρόωρα, γιατί βγήκαν πρόνες ασθένειες, γιατί. Επαναλαμβάνω 4 χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε ένα διαρρεύσιμο από την αρρώστια, για την άφηλα, νιώθω λίγο το λιγότερο από την πρόσταση, γιατί έχει 6,5 αυτό. Μάζει πρόγραμμα για το σύνοση. Ναι, καθαρά. Δηλαδή νιώθω πιο πολύ γρήψα να είναι λογικό. Γι' αυτό σε ρώτησα. Το έχω παρατηρήσει και εγώ σε μένα. Δηλαδή ο κάθε πρόγραμμα από την σύνοση και το σηκώνουμε στην κουλή του δεν έχουμε να πούμε νερό. Αυτό. Ζητάει ο οργανισμός να ρώσουν, γιατί τι του κάνεις. Του ζητάς να μας οξυνωθεί. Πάμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή δημιουργείται ένας κύκλος ας πούμε στον εγκέφαλο. Εντολή πρέπει να Άρα σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι εντάξει, κύκλος των ειδικών, κοιτάει αυτό που θέλει. Τα συμπτώματα που μας δίνει ο οργανισμός, τι είναι, σου ζητάει, δώσε μου, πίνα, δώσε μου. Τι σου λέει ο σοφός οργανισμός, δώσε μου νερό, θέλω να ξεπλύνω, να τα διώξω. Μου έχεις δημιουργήσει αποτοξίνωση με το δικό σου εξωγενές βιοσυντονιστικό μηχανάκι, μηχάνημα, πες το πώς θέλετε. Δώσε μου, βοήθησέ με, σου φωνάζω, εδώ είμαι. Υγιής αντίδραση. Με ακούς, σου φωνάζω, με ακούς. Έχει δυνατότητα να κάνει την παρασυντική θεραπεία και αποτοξίνωση. Έχουμε με το στικάκι του προγραμματισμού εμείς οι γιατροί τη δυνατότητα να το επαναπρογραμματίσουμε μέχρι 1500 διαθέσιμα προγράμματα θεραπείας ή να κάνουμε και συνδυασμούς που τα λέμε εμείς κόμπλεξ. Πόσο σημαντική είναι η αποτοξίνωση. Βγάλετε τα αυτά από μέσα σας. Τα βγάζετε, βοηθάει. Θα δείτε πνευματική διάβγεια. Ένα μήνα βαρέα μέταλλο να διώξετε τον οργανισμό με αυτό. Θα δείτε πνευματική διάβγεια. Και νερό, σε πάνω. Όμως, όταν αγοράσει κάποιες συσκευές, οι Ρώσοι φτιάξανε κόμπλεξ, δηλαδή πακέτο με προγράμματα συχνότητες μέσα από τις δικές τους κλινικές μελέτες για να πάει στον απλό άνθρωπο και να του πει «Δεν θες να πας στον γιατρό». Κάποιος σου είπε ότι έχεις γρήπη. Βάλει πρόγραμμα μόνος σου. Παίζει και έτσι, Δεν θέλετε να φύγετε σε μένα, δεν θέλετε να πάτε στο Ροζίσκι, δεν θέλετε να πάτε στον Αναγνωστόπουλο, τα γνωστά ονόματα της Αναλένη Ρωματσέγκο. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Να μπαινέσω και εγώ το σπίτι μου. Εγώ είμαι καινούριος. Λοιπόν, πάρτε και βάλτε μόνοι σας. Έχεις αλλεργία, σου είπαν κάπου, έχεις αλλεργία. Κάνε αντιμετώπιση αλλεργίων μόνος σου. Πάλι θα δουλέψει σε καλό επίπεδο, αλλά δεν θα δουλέψει στοχευμένα. Θα σε καλύψει για αυτό που θέλεις. Σε ένα χωριό η γιαγιά δεν έχει, ο παππούς δεν έχει να βρει βιοσυντονιστή. Γιατί το παίρνει και κάνει μόνος του κάποια πράγματα. Ασκαρίδα είπαμε. Έχουμε. Εντεροστομαχικά παράσιτα. Έχουμε. Ορτόζα που λέγαμε για τα παράσιτα. Έχουμε. Κατά του έρπη, σας είπα το μυστικό, δεν το βάζουμε έτσι γενικά. Την ώρα που θα σκάσει, η εμπειρία έχει δείξει, τότε είναι η ώρα, βάλτε. Και έλα να μιλήσουμε μετά. Βάλτε. Επέμενε. Και πρόσεχε μετά να δεις αν θα σε ξαναβγάλει σε έρπη. Αλλά όταν θα σκάσει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει εμπειρία από εδώ προσωπικά. Από έρχο. Ναι, με επιχείρημα. Το βάλατε την ώρα που βγήκε ακριβώς. Όπως ακριβώς το είχα πει η Ρώσα. Λυσάει, λυσάει, κάνει πιο έντονο το φαινόμενο. Είτε στα γενετικά όργανα, είτε είναι εδώ, είτε αυτό. Και μετά είναι εμείς. Έπει ζωστήρα, έβγαλε κάποιος και έχει έντονα τα σημάδια εδώ. Το 22. Το έχετε. Όπως την αγορά τη συσκευή, την έχει, τα έχει προκατεστημένα μέσα. Εμείς οι γιατροί ερχόμαστε μετά και καθόμαστε και σου τα σβήνουμε, στα χαλάμε όλα, γιατί κάνουμε τα δικό μας προγράμματα, το δικό μας κόμπλεξ. Τα δικά μας κόμπλεξ. Αλλά δεν θες να έρθει σε εμάς. Πάντω, το 80% των προβλημάτων υγείας καλύπτεσαι. Ένα γενικό αντιβακτηριακό πρόγραμμα. Κόλλησε καλαμίδια. Απάντα και από τα χαμίδια. Τα χαμίδια πώς θα καταλάβουν αυτά.
Όχι, είναι κολόγος. Είπαμε ότι ο διοσυντονισμός είναι γέφυρα. Είναι, συνδυάζεται και με την κλασική και με την εναλλακτική ιατρική. Το παίζουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε. Σου είπε ο γυναικολόγος και σου έκανε διάγνωση κολπικού επιχρήσματος ότι έχεις χλαμίδια. Θα σου δώσει χάπια, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν θες εσύ, τυχαίνει να την έχεις στη συσκευή. Λες, θα πάρω και τα χάρτια, βάζω και το πρόγραμμα κατά το χρόνο. Για να τελειώσω πιο γρήγορα. Κάνε. Δηλαδή, σαν να χαϊδεύεις ένα μαγουλάκι το όργανο. Εκεί που στοχεύεις. Δεν είναι εκείνο το σφυρί που είδατε τις συχνότητες που ερχόταν. Πού. Κάνει καρκινό. Ξέρω εγώ. 100 Hz. Το ραδιόφωνο στα πόσα Hz. 97 ακόμα κάτι. Ακούμε ραδιόφωνο, όλοι μας στη ζωή πάθαμε από αυτό. Επαναφέρει τα όργανα. Και αυτό έρχεται με 30 προεγκατεστημένα προγράμματα που θα σας δείξω. Επαναπρογραμματίζεται από εμάς τους γιατρούς που μοιράζουμε το μηχανάκι και βάζουμε άλλα δικά μας προγράμματα. Έχουμε στη διάθεσή μας με το σκητάκι προγραμματισμού 1500 διαθέσιμα προγράμματα. Μη με ρωτήσει κανείς τη φλεβίτιδα που έχω, τι θα κάνω, θα ράνει, θα φτώσω. Βοηθάει σε όλα αυτά που γράφω εκεί. Γιατί εμείς κοιτάμε τοξίνες. Δεν κοιτάμε παθήσεις, κοιτάμε τοξίνες. Κοιτάμε περιοχή οργάνων, κοιτάμε τι κάθεται πάνω στο όργανο. Αν βελτιώσουμε αυτόν τον παράγοντα που μας βγάζει προτεραιότητα, αρχίζει και βελτιώνεται η κάθε πάθηση που το λέει άλλος φλεβίτης, άλλος φλεγμονή προστατήτης, άλλος θα πει βροχίτης, όλα είναι φλεγμονές. Κάπου φιλοδρούμες, ε. Αυτά είναι προεγκατεστημένα. Τι σας λείπει, για διαβάστε. Ένας που ασχολείται με εναλλακτική ιατρική θα πει θέλω τα 7 μου τσάκρα να είναι εξισορροπημένα. Υπάρχει ένα μηχάνημα τότε, The Pulse, που έχουμε, το οποίο βλέπεις τα τσάκρα πόσο ανισόρροπα είναι σε μια γρήγορη διαγνωστική εξέταση που κάνεις. Θέλει ο άλλος μόνο εξισορρόπησε το τσάκρα. Θέλει να το πάει με την ανατολική ιατρική δεκτών, αφού υπάρχει πρόβλημα. Άλλος θέλει να έχει μια ενεργή προστασία το πρωί. Υπάρχει πρόγραμμα. Ενίσχυση ανοσοποιητικού. Ενίσχυση ανοσοποιητικού. Πέρα από τη διατροφή, τις βιταμίνες που θα πει κάποιος που βιταμίνη C σε μεγάλες ποσότητες και τα λοιπά, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό, τόσα εκεί του αφορούν. Ερχόμαστε και εμείς και λέμε, υπάρχει αυτό. Κατά το άγχος. 4 φορές έβαλα. Είναι παρθενική μου φορά και γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας. Στο βιοσυντονισμό. Δεν είναι παρθενική μου στην επιστημονική μου καριέρα. Λοιπόν, ελεύθερη αναπνοή το βράδυ. Είσαι πουκωμένος, θέλεις να κοιμηθείς ωραία, να μην ροχαλίζεις στο σύζυγο. Ελεύθερη αναπνοή πέρα από αυτά που θα του βάλουν. Ναι, βάλτε το όλο. Όλα θυμητά είναι. Κανονικός καρδιακός ρυθμός σε κάποιον που κάνει αέρα. Αριθμίες που μπορεί να συνδυάζεται και με τη φαρμακευτική αγωγή, δεν είναι πιο σοβαρό το θέμα. Δεν επηρεάζει, μπορεί να συνδυαστεί. Η αντέδειξή τους είναι όχι όταν ο ασθενής έχει ηλεκτρονική συσκευή επάνω του εμφυτευμένη στο σώμα που μπορεί να προκαλέσει αριθμία π.χ. θυματοδότηση. Όχι σε έγκυες γυναίκες, καθαρά όπως κάνουμε βελονισμό σε έγκυες γυναίκες, γιατί ξέρω εγώ, άμα χάσει το παιδί, θα μας κατηγορήσει ότι του σκοτώσαμε το παιδί. Αυτά. Έχω καλύψει τις ερωτήσεις σας μέχρι τώρα ή υπάρχουν κι άλλες. Καθαρή λέφος. Το πάμε. Κάνουμε αποτοξίνωση με το μηχάνημα και με αυτό βοηθάμε το λεμφικό σύστημα να εναρμονιστεί και να λειτουργήσει πιο φυσιολογικά. Ομαλοποίηση του εκτικού, ο βασιλετερικός σωλήνας ο οποίος βλάφτηκε από υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Πολύ συνηθισμένο. Το σκοτώνει το προηγούμενο. Το άλλο μηχάνημα έχει πρόγραμμα που είδατε από βακτηρίδε του πυλωρού. Είναι συνδυασμό συχνοτήτων, δεν είναι ένα. Αυτό που μα έχουν δώσει οι Ρώσοι έχει μέσα συχνότητε 3-4-5-6, δεν το ξέρει κανένα. Είναι κρυφέ, είναι πατενταρισμένο. Αλλά έχουν σαν αποτέλεσμα τι έρευνε να σκοτώσουν αυτό. Και στο εγγυάται αυτό. Λες γιατί όχι, να το δοκιμάσω. Υγεία τη γυναίκα, υγεία του άντρα. Σε σχέση με τη γυναικεία σεξουαλικότητα και αντρική σεξουαλικότητα υπάρχει μια διαφορετική διάγνωση. Αυτό είναι για την ψυχογενή διαταραχή της τύσης ή την ψυχογενή ψυχρότητα. Θα βάλετε σε άνθρωπο όταν θέλετε να τον θεραπεύσετε σε ψυχολογικό επίπεδο.
αν τα έχω καταλάβει και εγώ σωστά, η υγεία γυναίκας για άντρα είναι για το ουροπιτικό και για τα γενετικά όργανα να προφυλάσσει. Καλή ψυχική διάθεση, να γελάει άλλη μέρα. Τα όμορφη επιδερμή, ρωμαλιά και νύχια, εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει, ο Θεός ήταν γενναιόδωρος. Παραφράσεις χωρίς φλεγμόνες, χωρίς πόνους. Μεγάλη κουβέντα. Τα έβαλα, λέει, γιατρέ, δεν δουλεύει. Βέβαια, εσύ, αφού δεν ήρθες να κάνεις διάγνωση, να σου πούμε αν έχεις πάνω στην άρθρωσή σου στρεπτόκοκο. Επειδή το βρίσκουμε, το βλέπουμε. Έχω δει πολλές φορές στη δική μου ειδικότητα, σε μυϊκές κλάσεις, σε ό,τι έχει σχέση με το μυοσκελετικό, καλύτερα αποτελέσματα όταν ο άλλος, αφού του βάλουμε πρόγραμμα αποκατάστασης μυοσκελετικού, γιατί έχουμε και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε εσείς, να το βάλει πάνω από την περιοχή και ίσως 2 και 3 φορές τη μέρα. Προσωπικά, θλάση στο γαστροκνήμιο, γιατί ήθελα στις διακοπές να δείξω και εγώ ότι ακόμα σαν χουρό χορεύω. Στους ξένους εκεί που ήταν σε ξενοδοχείο και πήγα και εγώ να χορέψω σιρτάκι χωρίς να έχω ζεστάνει καθόλου κάτι άλλο θέλω. Αποτέλεσμα ένας σφάχτης. Και κούτσα. Την άλλη μέρα δεν μπορούσε το πόδι. Από το ίδιο βράδυ πήγα στο κομπιούτερ μου, βγάζω το ρύθμι του, βάζω, ήταν 40 λεπτά πρόγραμμα, κοιμάμαι με αυτό. Το δένω και με μια γάζα στο γαστροκνήμιο, μου λέει η γυναίκα μου τι κάνεις. Η γυναίκα μου είναι εδώ παρεπιπτόντως. Ποιο πρόγραμμα είναι, ποιο είναι. Να την γνωρίζουμε κι εμείς. Κυρία Σκλήρη είναι πίσω-πίσω. Γεια σας, χαίρεστε. Χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε. Ήρθε να με δει. Βέβαια, σε καμάρες. Λοιπόν. Ποιο πρόγραμμα πάγατε εκεί τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Όχι από αυτά που βλέπετε. Α. Έχουμε 1600 προγράμματα στο μικρό στικάκι στο προγραμματιστή. Κάτι το οποίο κι εσείς μπορείτε να το αγοράσετε, να το έχετε, είναι ο μικρό. Το ξέρετε. Είναι ένα στικάκι το οποίο συνδέει τον υπολογιστή με το μηχάνημα και μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε. Αν μετά μου δοθεί η ευκαιρία στο τέλος να το συνδέσω και να το δείξουμε στην οθόνη. Θυμήστε το. Να. Θα το δείξω. 3.500 συχνότητες. 3.500 συχνότητες. Ανάλογα ποια συσκευή θα συνδέσω σε αυτό με τον υπολογιστή μου, ανοίγει το φάκελο για τις συχνότητες του ρύθμου ή για τις συχνότητες του άπλου. Πήγα λοιπόν εγώ, γνωρίζοντας ότι θέλω να θεραπεύσω τη μυϊκή μου θλάση, και άρχισα το κατάλογο και τον έβαζα και λέω anti-inflammation, θέλω, κατά τις φλεγμόνες βεβαίως. Θέλω rehabilitation, ναι, θέλω μυϊκό injury, θέλω. Φέρτε συχνότητα, φέρτε. Και τα έβαλα σε ένα κόμπλεξ που το ονόμασα Δημήτρης, το έκανα record στο μηχανάκι και ξεκίνησα από το ίδιο βράδυ. Ιωάννα, πόσες μέρες πήρε η αποθεραπεία για να περπατάω? Ξεκίνησα το βράδυ της μυϊκής θλάσης. Δύο μέρες ξαναχόρευα. Ούτε εγώ το πίστευα. Έβαλα όμως την εμπειρία μου, καταθέτω τώρα σαν φυσιέτρος, τοπικά, στην περιοχή που μας ενδιαφέρει ένας ώμος, αφού έχει διαγνωστεί, βάλε προγράμματα κατά της τενοντίτητας ή κατά εκεί. Και βάλτο όσες φορές την ημέρα θέλεις. Δεν πειράζει. Πάτα το. Κάνεις 40 λεπτά πρόγραμμα, 2 ώρες πρόγραμμα και έχεις την ανάγκη να το ξαναβάλεις μετά από 2-3 ώρες. Ξανάβαλε. Προσωπική εμπειρία στη μυϊκή θλάση. 3 με 4 φορές τη μέρα. Μπορείς να το βάλεις μία φορά τη μέρα, αλλά θα πάει πιο αργά. Μπορεί να το φορέσεις εδώ. Δεν μπορώ να σας πω αν θα θεραπεύσει τη μυϊκή θλάση. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία που το έβαλα τοπικά στην περιοχή του προβλήματος. Εμορροϊδά. Από ένα άλλο. Ναι. Έχει άλλη για αφιενικό. Μου λέει ο συντονιστής, λέει, κάνει τίποτα και τις αιμορροϊδές. Πάω στο app, χωρίς να κάνει εξέταση, χωρίς τίποτα. Και βάζω το πρόγραμμα για αιμορροϊδές. Στο κόκκινο. Πάρτο. Το πήρε το μηχάνημα. Φόρα το. Τοπικά. Εγώ ήμουνα της τοπικής σχολής. Δηλαδή, τους λέω, θα το βάλεις εκεί που μπορείς να πλησιάσεις κοντύτερα στο πρόβλημα. Τι έχει για αιμορροϊδά το πρόγραμμα? Είχε μία. Πώς λέγεται? Αιμορροϊδά πάθη, αιμορροϊδά.
Θα το βάλω μετά, αν μπορούμε να το δείξω, να σας δείξω λίγο το πώς λειτουργώ. Τι σφυρί αυτό, το άκτο, το κόκκινο. Μοροίδα, 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 μοροίδα. Πρωί βράδυ. Δυστυχώς μου κλέψαν τον υπολογιστή, θα βλέπαμε πορνό σήμερα. Θα βλέπαμε την αιμορροίδα φωτογραφημένη που την παίρνω και την πηγαίνω τη φωτογραφία χωρίς πρόσωπο βέβαια στον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου στο οποίο συνεργάζομαι και του λέω τι κάνω εδώ. Βάλε μου διάγνωση, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι φυσίατρος. Μου λέει είναι μια περισφυγμένη αιμορροίδα, έχει μαυρίσει, δεν τη βλέπεις, λέει και όλα σκεφτά. Πες το περιστατικό, φέρ' το από εδώ. Να το τελειώσουμε, τσάκα τσάκα με λέιζερ. Εξωτερική, ναι, εκτός του πρόπτου ήταν, θα το λέω μια ζωή στις παρουσιάσεις μου τώρα, γιατί ήταν πολύ σημαντικό. Αν είχε αποτέλεσμα να βρω, γιατί ήταν στο δεύτερο. Πρωί βράδυ, 2 ώρες πρόγραμμα περίπου είναι, σύστησα να το βάζει εκεί που είναι στο βρακάκι της, κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, και να το παίζει το πρόγραμμα βλέποντας τηλεόραση, κάποιος. Στη βδομάδα κάνουμε φωτογράφηση, έχει γίνει το χρώμα ροδαλό, δεν έχει μειωθεί ακόμα ο όγκος της, ήταν σαν ένα μικρό φουντουκάκι, σε μέγεθος φουντούκι. Χα! Στη 10η μέρα έρχεται για το φιάνα, τώρα εγώ κάνω θεραπείες για φιάνα. Αυτή βάζει. Έφυγε, κοίταξε, βγάλε τη φωτογραφία. Παιδιά δεν υπήρχε. Το πάω στον άλλον. Μου λέει, έβαλε τις προκτοσυναλάρα όπως σου είπα, μπράβο στην κυρία, πετύχαμε, ήταν ελαφρύ περιστατικό. Τι ελαφρύ, ρε, μου να το χειρουργήσουμε. Ναι. 2 περιστατικά στην καθημερινότητά μου σε οδυνά. Σας κουρασά. Πολύ ωραία αυτό, να σας σημασία σε αυτό. Είναι τα κόμπλεξ των κόμπλεξ. Λες και έχουν πάρει από εδώ μέσα και έχουν φτιάξει ρόζι ακόμα πιο μεγάλο. Αυτό κανένα έχει κάπου 5-6 ώρες. Και ο πλήρης καταλυσμός. Μία μέρα ναι το ένα, μία μέρα το άλλο. Μόνο αυτό να κάνεις, έχει μέσα ένα σωρό από όλα αυτά. Τι σημαίνει ότι είναι σπαθμός, τι κάνεις, έχουν όλα τα πάντα. Πώς. Μπορεί να έχει μέσα πρόγραμμα καθαρής λέμφου. Από όλα αυτά παίρνει και κάνει για να πάει και στον άνθρωπο που δεν θέλει να πάει στο βιοσυντονιστή. Στον άνθρωπο που θέλει μόνο να το πάρει και να παίξει μόνος του. Είπαμε κακό δεν κάνει. Για προφύλαξη. Για προφύλαξη αυτό, υγιής μέρα. Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν θέλει να πάει στο βιοσυντονιστή. Θέλει εγώ να έχω κάτι. Παίρνω μόνο το ρύθμιο. Θέλω να έχω υγιή μέρα, πλήρη καθαρισμό. Εντάξει. Ο Θεός μαζί σου, αλλά σίγουρα κάποιο αποτέλεσμα θα έχεις. Το καλύτερο είναι, παιδιά, να έχεις μια εικόνα του σώματος. Τι έχεις μέσα σου. Πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω αυτό, επειδή είχατε το αυγενικό πριν, και εγώ έχω το αυγενικό. Μπορούμε, δηλαδή, με αυτή τη σχέση... Ήρθε άλλη και δεν είχε τίποτα πάνω να κάθεται, ρε παιδιά, έτσι λέω, είναι τραυματισμός της, λέω. Επέμενε αυτή μήπως ο στρατόπος μου χάλασε το μηνύσκο. Όχι, δεν έβγαινε αυτό. Δεν μου βγαίνει. Με βάση δηλαδή τη ρύθμιση, δηλαδή αν βάλω το πρόγραμμα αυτό που λέει τις αρθρώσεις, τι ακριβώς πετυχαίνω δηλαδή. Ας πούμε στο αυγενικό παράδειγμα. Αντιφλεγμονή. Ως πόνος μόνο. Προσπαθεί. Αλλά και το διορθώνει δηλαδή τη φλεγμονή, έτσι. Ρυθμίζει. Μαστιγώνει, να δώσει χαλαρά, ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν το έχω δουλέψει μόνο του. Εγώ έχω μάθει να δουλεύω με τη διάγνωση. Δεν μπορώ να σου απαντήσω μόνο του τι έκανα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει στον αυγενικό. Δεν έχω μικρόβιο. Δεν έχω μικρόβιο. Είναι μια σκελετικό. Είναι μια σκελετικό σκέπτη. Θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά το πρόβλημα δεν απευθύνεται στο μια σκελετικό. Απευθύνεται στις αρθρώσεις. Δεν απευθύνεται στους μυς. Στους μυς δεν απευθύνεται. Αν βάλω εγώ το σκεκάκι μέσα, θα κάτσω να ψάξω ένα. Θα βάλω και τους μυς εκεί. Και μπορώ να βάλω άλλο κόμπλεξ να φτιάξω. Αυτά είναι τα προδιατεστημένα. Για να πιάσει και τη γιαγιά που έχει φλεγμονώσει τους πόνους. Έναν άνθρωπο που περιφάνει το καλύψει. Σας είπα, καλύπτουν με, αλλά την αξία που έχει η συνεργασία με τη διάγνωση δεν μπορείς να την βρεις. Δεν μπορείς να το πετύχεις το καλό αποτέλεσμα.
Τι άλλο αυτό. Ρωτάνε όλοι τα συσκευές είναι πιστοποιημένες στο πιστοποιητικό της Γερμανίας. Είναι original, δεν είναι fake. Τρόπος χρήσης. Σε επαφή κοντά στο σώμα. Είπαμε πριν, έτσι. Ή εδώ μπροστά κρεμαστό. Αυτό είναι κλεμμένο από το φίλο μου, δανεισμένο μάλλον από το φίλο μου, το κύριο Δελιχά, από δική του παρουσίαση. Η τιμή είναι δική του, αλλά η ενεργειακή ιατρική θα παίξει ρόλο, παιδιά. Ήδη παίζει, αλλά θα παίξει ρόλο στο μάτι. Θα πολεμηθεί γι' αυτό. Αρχίζουν και το παραδέχονται οι ίδιοι συνάδελφοι, λέει, τι είναι αυτό, ρε, εσύ, να δείξε μου, μάθε μου, δείξε, τι κάνεις. Όταν βλέπει αποτελέσματα στον άλλο, να προσαρμοστώ. Να προσαρμοστώ. Εδώ κλείνει η ομιλία μου με το ερώτημα, ήρθε η ώρα να αποτοξινωθείτε, θέλετε. Το αφήνω το ερώτημα να το σκεφτεί ο καθένας σπίτι του, το βράδυ, τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Να ρωτήσει στην εταιρεία πού είναι οι γιατροί αυτοί που υπάρχουν. Δεν είμαι εγώ καλύτερος, είναι ο Ζήσης καλύτερος, πάτε στο Ζήση, πάτε καθόλου. Βρείτε τους, αναζητήστε τους και αγαπήστε τους. Μπορεί να σας βοηθήσουν. Μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα είναι ένας άλλος δρόμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.